Η Πάτρα πενθεί τον χαμό του πρώην διευθυντή του ΔΥΠΕΘΕ, του θεατράνθρωπου Κώστα Καζάκου, που έφυγε χθες σε ηλικία 87 ετών από σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Κώστας Καζάκος συνδέθηκε με την Πάτρα το καλοκαίρι του 2015, που ανέλαβε διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ. Για κάτι περισσότερο από 2 χρόνια, ο Κώστας Καζάκος, που το 1973 τιμήθηκε με το πρώτο χρυσό βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, προσπάθησε να ενώσει τους πολίτες με το θέατρο, πιστός πάντα στην τέχνη του. Ήτανε τύχη για μας που είχαμε τον Κώστα Καζάκο 2 χρόνια στο ΔΥΠΕΘΕ. Ήταν μια επικοινωνία που ήταν σεμινάριο κάθε φορά η κουβέντα μαζί του. Πρόσφερε στο ΔΥΠΕΘΕ και η δουλειά του ήταν ξεχωριστή, γιατί είχε στόχο. Ήταν ο σκοπός που είχε ο ίδιος για τη ζωή και την τέχνη του. Δηλαδή να προσφέρει με την τέχνη του στον απλό κόσμο. Και αυτό έκανε εδώ στο ΔΥΠΕΘΕ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο λαός της Πάτρας είχε την ευκαιρία να δει σπουδαία θεατρικά έργα με την υπογραφή του, ενώ η δίψα του για προσφορά γέννησε το άρμα Θέσπιδος, με το οποίο το θέατρο φθάνει μέχρι και σήμερα σε κάθε γωνιά της χώρας. Στο ΔΥΠΕΘΕ λοιπόν φρόντισε με τα έργα, τα 2 μεγάλα έργα που έκανε, να φέρει τον απλό κόσμο στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, που πολλοί από αυτούς δεν είχαν μπει στο θέατρο ποτέ. Και το δεύτερο είναι το Άρμα Θέσπιδος. Είναι δικό του παιδί το Άρμα Θέσπιδος, που το δημιούργησε και μας είπε «Βγείτε και πηγαίνετε με το θέατρο, πηγαίνετε το θέατρο στον κόσμο». Δεν μπορούμε να λέμε σε αυτή τη δύσκολη εποχή να έρθει ο κόσμος στο θέατρο. Να είναι δωρεάν το θέατρο, γιατί το θέατρο ψυχαγωγεί αλλά και μορφώνει, κινητοποιεί το μυαλό, φτιάχνει συνειδήσεις, φτιάχνει, εξανθρωπίζει τον άνθρωπο. Αυτός ήταν ο Καζάκος. Η σοφία του, η διανοητική του αντίληψη, η ευγένεια, η ευαισθησία και το ανεπιτίδευτο κύρος του αποτέλεσαν εφόδια για όσους συνεργάστηκαν μαζί του στην Πάτρα, που είχε την τύχη να τον έχει στο τιμόνι του ΔΥΠΕΘΕ. Θεωρώ ότι σήμερα δεν είναι πένθος για μας. Γιατί ο Καζάκος ήταν η προσωποποίηση της ζωής, του χαμόγελου μέσα στο ΔΥΠΕΘΕ με τους υπαλλήλους. Κάθε μέρα ήταν πραγματικά ένα χαμόγελο και ένα μάθημα για μας. Θα μας λείψει, αλλά αντιμετωπίζουμε αυτή την απώλεια με τη θετική της πλευρά, γιατί αυτό ήθελε ο Κώστας ο Καζάκος. Άφησε το μοναδικό του καλλιτεχνικό αποτύπωμα στη θεατρική σκηνή μέσα από τις ανεπανάληπτες θεατρικές ερμηνείες σε σπουδαία έργα και στον κινηματογράφο μέσα από πρωταγωνιστικούς ρόλους σε αξέχαστες ταινίες. Ένας άνθρωπος και καλλιτέχνης που κατ' επανάληψη είχε πει στους πατρινούς συνεργάτες του ότι ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος από τη ζωή και είχε γευτεί και χαρεί τα πάντα. Έλεγε ο Κώστας το εξής: «Είμαι γεμάτος. Το να φύγω τώρα είναι ικανοποίηση για μένα, δεν θέλω τίποτε άλλο. Έχω ζήσει όλα σε αυτή τη ζωή, έχω τιμηθεί, δεν χρειάζομαι τίποτε άλλο».